την γνωστή παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου, αγαπητοί μου αδελφοί, έλαβε, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, από την πεποίθηση κάποιων ανθρώπων στον εαυτόν τους ότι τάχα είναι δίκαιοι, δηλαδή αρεστοί στον Θεό και ενάρετοι, με αποτέλεσμα να εξουθενώνουν και να περιφρονούν τους άλλους, τους οποίους θεωρούσαν αμαρτωλούς. Γι' αυτό με την παραβολή αυτή θέλει ο Χριστός να μας προφυλάξει από ένα μεγάλο κίνδυνο που απειλεί αδιάκοπα την θρησκευτικότητα και την ευσέβειά μας, τον διχασμό και το αδιέξοδο της αλαζονίας, η οποία διαβιβρώσκει και καταλύει τις σχέσεις μας με τον Θεό και τους συνανθρώπους. Άνθρωποι δύο, ο τελώνης και ο Φαρισαίος, ανέβησαν εις το ιερόν προσεύξαστε. Αν η προσευχή είναι το κάτω πτρό της πνευματικής μας ζωής και αν δεικνύει τον βαθμό της αγάπης μας προς τον Θεό, τότε εύκολα αντιλαμβανόμαστε την πνευματική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν αυτοί οι δύο άνθρωποι από τον τρόπο που προσευχήθηκαν. Ο Φαρισαίος στάθηκε επιδεικτικά και προσευχόταν ουσιαστικά προς τον εαυτόν του και όχι προς τον Θεό, και μάλιστα συνέκρινε τον εαυτόν του με τους άλλους. Ευχαριστούσε τον Θεό γιατί πίστευε ότι δεν ήταν όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, τους οποίους προσδιορίζει ως άρπαγες, αδίκους, μιχούς ή και σαν τον τελώνη που κατέκρινε και περιφρονούσε κατάφορα. Αντιθέτως, ο τελώνης δεν ζητούσε δικαίωση από τον Θεό. Με βαθιά συνέστηση των αμαρτιών του και με το βλέμμα στραμμένο στην γη προσευχόταν με την φράση «Ο Θεός ηλάς θητήμη, συγχώρησέ με, ευσπλαχνίσουμε το αμαρτωλό των αμαρτωλών». Στο τέλος της διηγήσεως αναφέρεται η δικαίωσή του ενώπιον του Θεού, η δικαίωση του ταπεινού τελώνου και όχι του υπερόπτου Φαρισαίου. Η έκβαση αυτή ήταν απρόσμενη για τους ακροατές του Κυρίου και βεβαίως μη συμβατή προς την εξωτερική θρησκευτική υπεροχή των Φαρισαίων και την αμαρτωλότητα των τελωνών. Όμως, ας επισημάνουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά του ενός εκ των δύο πρωταγωνιστών της παραβολής, δηλαδή του Φαρισαίου, που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε βαθύτερα το περιεχόμενό της. Αν, αγαπητοί μου, η κατά Θεόν ταπείνωση είναι η έκφραση της εμπιστοσύνης του ανθρώπου προς τον Θεό και η παράθεσή του σε Εκείνον, τότε ο εγωισμός είναι η αυτονόμηση και η αποστασία από τον Θεό, του οποίου δόξα είναι η ταπείνωση και η αγάπη. «Νην εδοξάσθη ο Υιός του ανθρώπου», είπε ο Χριστός λίγο πριν από τον εκούσιο θάνατό του. Ο Φαρισαίος επιλέγει με την θέλησή του να φυλακιστεί στον εγωισμό και την υπερηφάνειά του. Υποκρίνεται τον ευσεβή, τον πιστό,
τον ενάρετο, φοβάται να αντικρίσει την αλήθεια και πόσο μακριά βρίσκεται από τον Θεό. Μάλιστα, υποκρίνεται και ψεύδεται ακόμη και προς τον ίδιο τον εαυτόν του. Όμως, συνέπεια αυτής της τραγικής καταστάσεως είναι να χάνει ο άνθρωπος σταδιακά κάθε αυτοεκτίμηση και τότε πάβει να σέβεται και να εκτιμά και τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό ο Φαρισαίος χρησιμοποιεί τους ανθρώπους ως μέσα για να παρουσιάσει τον εαυτόν του θρησκευτικό και ενάρετο. Χρειάζεται την αναγνώριση και επιβράβευση των άλλων, παρόλο που τους περιφρονεί και τους απορρίπτει με τον εγωισμό του, για να καλύψει το κενό που υπάρχει στον ψυχικό του κόσμο, το κενό από την έλλειψη αληθείας, πίστεως, αγάπης, ταπεινοφροσύνης και σχέσεως με τον συνάνθρωπο. Ο Φαρισαίος δεν θέλει να εννοήσει ότι τα έργα δικαιοσύνης που επιτελεί, όπως η σοφροσύνη, η ελεημοσύνη και άλλα, είναι καρπός της πίστεως προς τον Θεό και όχι αυτονομημένες προσπάθειες. Ως εκ τούτου, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απευθυνόμενος στον Φαρισαίο, του λέγει ότι εάν πιστεύεις πως έλαβες από τον Θεό τις αρετές που απαριθμείς και τον ευχαριστείς για αυτό, τότε γιατί καυχάσαι σαν να μην τις έλαβες και να είναι αποκλειστικά δικό σου το κατόρθωμα? Η βεβαιότητα ότι κάθε δόρημα τέλειον προέρχεται από τον Πατέρα των Φώτων βοηθεί τον άνθρωπο να αποφεύγει την καύχηση για τον υποτιθέμενο πλούτο των αρετών του και να αποδίδει κάθε προτέρημά του και πρώτιστα την σωτηρία του στην αγάπη του Θεού. Και αυτό συντελεί στην βαθιά ισορροπία του ανθρώπου. Ο Φαρισαίος στην προσπάθειά του για αυτοδικαίωση και λυσμοσύνη της υποκρισίας του εξουθενώνει, κατακρίνει και περιφρονεί τον τελώνη. Δυστυχώς, αυτή η τακτική είναι συνήθις και στις ημέρες μας. Ενώ οι ίδιοι είμαστε βεβαρημένοι με πλήθη αμαρτιών, λαθών, παραλήψεων, δεν διστάζουμε όχι σπάνια να καταδικάζουμε με ευκολία τον κάθε τελώνη που θα συναντήσουμε στην ζωή μας. Έτσι όμως διασπάται η μεταξύ μας ενότητα και συναρμογή και επέρχεται η αυτοδιάλυση. Όλοι είμαστε ευσεβείς, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, για ένα και μοναδικό λόγο. Για να κατακρίνουμε τους άλλους για ασέβεια. Παρατηρούμε δηλαδή ο ένας τις αμαρτίες του άλλου, όχι για να κλάψουμε για την πτώση του αδελφού μας, αλλά για να κατηγορήσουμε, ούτε για να θεραπεύσουμε, αλλά για να μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο τις πληγές. Τελικά τίθεται το ερώτημα, ο Φαρισαίος πιστεύει στον Θεό? Όταν ο Κύριος τονίζει ότι οι Φαρισαίοι της εποχής έκαναν ελεημοσύνες, προσευχές,
νηστείες προς το Θεαθήνε της ανθρώπης για να φανούν στους ανθρώπους ως αληθινά πιστοί και θεοφοβούμενοι, θέλει να μας πει ότι στόχος τους δεν ήταν ο Θεός και η Βασιλεία Του. Στόχος τους ήταν κατά βάσην η δική τους κυριαρχία και επιρροή πάνω στους ανθρώπους, με όλα τα κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη που συναποκομίζει κάποιος. Και δυστυχώς ο πολιτισμός της εποχής μας κατά το πλείστον αποθεώνει την υπερηφάνεια, την υποκρισία, την υποτιθέμενη αυτάρκεια και το ψεύδος του Φαρισαίου. Η επικρατούσα θεωρητική ή και οργανωμένη αθεία δεν είναι τόσο επικίνδυνη όσο η πρακτική αθεία και η υλιστική θεώρηση της ζωής του ανθρώπου. Η ψευδαίσθηση δηλαδή ότι μπορεί μόνος του ο άνθρωπος, χωρίς τον Θεό, να κερδίσει την ύπαρξή του. Όμως, ο Λόγος του Θεού είναι κατηγορηματικός και αδιαμφισβήτητος. Οι μακρύνοντες εαυτούς από σου απολούνται. Γι' αυτό η Εκκλησία μας καλεί σε διαρκή πνευματική εγρήγορση, ώστε η τοποθέτησή μας έναντι του Θεού να είναι σωστή και αληθινή, δηλαδή καταβγασμένη από πίστη, ταπεινοφροσύνη και αγάπη. Μας καλεί να αναπτύξουμε την ικανότητα για αυτοκριτική, γιατί η σημερινή παραβολή δεν λέχθηκε μόνο για τους άλλους, αλλά και για εμάς τους ιδίους. Μας καλεί τέλος να μην ονομαζόμαστε απλώς χριστιανοί, αλλά να αγωνιζόμαστε και να προσπαθούμε να γινόμαστε χριστιανοί, μέτοχοι της ζωής του Χριστού, κοινωνοί της ταπεινώσεως και της αγάπης Του, θεοφόροι και χριστοφόροι.